Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Ο Φώτης Κόντογλου, από τους κορυφαίους αγιογράφους και λογοτέχνες του περασμένου αιώνα, είναι μια μορφή πολύ κοντινή πνευματικά και εφάμιλη σε φεγκοβολή με τον Μακρυγιάννη και τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Γνωστός κυρίως ο Κόντογλου από την αγάπη του προς την Ορθοδοξία, είναι ένας από τους πιο δυνατούς ερμηνευτές του πνευματικού καημού για ό,τι συνιστά την ελληνική ψυχή και ό,τι την εκφράζει γνήσια, με ομορφιά και με αλήθεια. Διαλέγω σήμερα το λόγο του για ένα από τα φοβερά πάθη του ανθρώπου σε όλη την ιστορία του ανθρωπίνου γένους, αλλά εμφανέστατο και προκλητικότατο και στις μέρες μας. Πρόκειται για το πάθος της φιλαργυρίας. Ο Φώτης Κόντογλου, με τη δική του γλώσσα, ομιλεί. Από όλες τις αρρώστιες που παθαίνει η ψυχή του ανθρώπου, η πιο συχαμερή, κατά την κρίση μου, είναι η φιλαργυρία, η τσιγκουνιά. Από μικρός την απεχθανόμουνα. Και τώρα, μόνο που με την ηλικία άλλαξα γνώμη για πολλά πράγματα, για την τσιγκουνιά δεν άλλαξα. Προτιμώ να έχω να κάνω και με έναν φωνιά ακόμη, παρά με έναν τσιγκούνι. Γιατί ο φωνιάς μπορεί να σκότωσε σε αναβρασμό ψυχής απάνω στο θυμό του και να μετάνιωσε ύστερα, ενώ ο τσιγκούνις είναι ψυχρός υπολογιστής ως το κόκαλο χαλασμένος. Στο φωνιά μπορεί να βρεις και κάποια αισθήματα, στον τσιγκούνι δεν θα βρεις κανένα. Ο τσιγκούνις, ο φιλάργυρος, είναι βέβαια πάντα εγωιστής. Αγαπά μοναχά τον εαυτό του, αλλά πολλές φορές είναι ένα τέρας χειρότερο και από τον εγωιστή, γιατί μπορεί να μην αγαπά μήτε τον εαυτό του και να τον αφήνει να πεθάνει από την πείνα. Με αυτό δείχνει ο άνθρωπος πως μπορεί να καταντήσει σε μια κατάσταση που δεν καταντά κανένα από τα άλλα ζώα. Μοναχά αυτός που ονόμασε τον εαυτό του βασιλέα των ζώων, φτάνει σε τέτοια συχαμερή ανοησία, ώστε από την τσιγκουνιά του να κρύβει τα λεφτά μέσα στο στρώμα ή στο μαξιλάρι και να πεθαίνει από την πείνα. Είδατε κανένα σκύλο τσιγκούνι ή κανένα γάιδαρο που να έχει μπόλικο σανό για να φάει και ωστόσο να μην τον εγγίζει και να τον βρίσκουμε ψόφιο από την πείνα? Βλέπεις πως ο τσιγκούνις και ο φιλάργυρος καταντά τρελός και μάλιστα ο πιο ασυμπάθιστος, ο πιο αντιπαθητικός τρελός. Αλλά και εκείνος που είναι συνηθισμένος φιλάργυρος και που δεν φτάνει στο πάθος που είπα, και εκείνος έχει απάνω του κάποια κρυάδα, τον πλησιάζεις διστακτικά, δεν μπορείς να τον φερθείς ελεύθερα, γιατί και εκείνος είναι διπλοκομπουμένος, σπαγκοραμένος όπως τον λένε. Γιατί η τσιγκουνιά τον κάνει υποκριτή και καχύποπτο. Τα λεφτά είναι επικίνδυνα πράγματα και πολύ φαρμακερά για την ψυχή. Πολλοί αρχίζουν από οικονομία και σιγά σιγά γίνονται φιλάργυροι στο τέλος, τους καβαλικεύει ο μαμονάς. Με τη φιλαργυρία στενεύει η καρδιά του ανθρώπου, όπως με την ανοιχτοσιά και την ανοιχτοχεριά πλαταίνει. Ο τσιγκούνις είναι τσιγκούνις και στα αισθήματα. Δεν μπορεί να έχει μέσα του τίποτε γενναίο. Πώς να κάνει θυσία για τον άλλον ένας τέτοιος άνθρωπος? Η αγάπη για τα λεφτά φέρνει τις μεγαλύτερες συμφορές στην ανθρωπότητα. Ο Ιούδας, ο φιλάργυρος, παρέδωσε το Χριστό και οι περισσότεροι καυγάδες ανάμεσα στους ανθρώπους, οι γκρίνες μέσα στις οικογένειες, οι πόλεμοι που ρημάζουν τον κόσμο και τον γεμίζουν αίματα, τα καταραμένα λεφτά έχουν για αιτία, τα συμφέροντα. Η Εκκλησία, τη Μεγάλη Εβδομάδα, ψέλνει πολλά τροπάρια που κατακρίνουμε τη φιλαργυρία. Τον Ιούδα το λέγει γέννημα ευχηδνών, δόλιον προδότην, παράνομο, και μας ξορκίζει να διώξουμε από πάνω μας
τη φιλαργυρία και την τσιγκουνιά. Τούτη η κακή αρρώστια είναι σήμερα πολύ ξαπλωμένη και πολύ βαριά. Πάθος παγκόσμιο που τρώει τις καρδιές σαν σκόλικας. Παντού, σ' Ανατολή και Δύση. Ποτέ οι άνθρωποι δεν αγαπήσανε το χρήμα τόσο πολύ όσο σήμερα. Γιατί ο σημερινός άνθρωπος είναι ηλιστής, δεν πιστεύει σε άλλη ζωή. Επειδή δεν πιστεύει σε Θεό και ρίχνεται με τα μούτρα να απολαύσει τούτη τη ζωή. Τούτη τη ζωή, πώς να προφτάσεις να τη δεις, φεύγει και χάνεται σαν ένας ίσιος. Αυτόν λοιπόν τον ίσιο κυνηγά ο δύστυχος άνθρωπος σήμερα και παιδεύεται και σκοτώνεται για αυτόν τον ίσιο, θαρώντας πως με τα λεφτά κάνει κάτι. Γνώρισα κάμποσους από εκείνους που έχουν πολλά πλούτη και είδα την αγωνία τους και τη δυστυχισμένη ευτυχία τους. Δεν μιλώ για όσους εμποδίζονται να απολαύσουν τη ζωή γιατί έχουν αρρώστιες ή άλλες συμφορές, αλλά μιλώ για εκείνους που έχουν υγεία και κάθε μέσο για να ζήσουν καλά. Όλα τα έχουν, παρεκτός της ευτυχίας. Η ευτυχία, η αληθινή ευτυχία, βρίσκεται πολύ μακριά τους, κατά πρώτο γιατί η ζωή είναι ένα πράγμα άστατο σαν τη βελόνα του Ναστραντίν Χότζα που στεκόταν απάνω σε ένα αυγό. Ευτυχία δίχως σιγουριά δεν μπορεί να γίνει. Ο πλούσιος είναι ολοένα ανήσυχος, φοβάται τι θα το έρθει αύριο, τι θα ξημερώσει. Ύστερα τα πλούτη φέρουν ταραχή, μπερδέματα, φροντίδες και όποιος είναι πολυμέριμνος δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος γιατί δεν βρίσκεται ποτέ μοναχός με τον εαυτό του. Και όποιος δεν μένει ποτέ με τον εαυτό του δεν γνωρίζει τι λογής είναι η ευτυχία. Η πηγή που αναβρίζει η ευτυχία δεν είναι η τράπεζα, ούτε ο μπεζαχτάς, αλλά η ανθρώπινη καρδιά. Ο άρχον του κόσμου τούτου είναι ο Μαμονάς. Αυτός έχει κατακαλύψει με τις φτερούγες του τον κόσμο. Το συχαμηρό είδωλο που προσκυνέται από όλους τους ανθρώπους, ακόμα και από εκείνους που φαίνονται πως προσκυνάνε άλλα είδωλα. Ναι, γιατί όλα τα είδωλα στο βάθος παριστάνουν τον Μαμονά και όλων των ειδών οι ειδωλολάτρες αυτόν λατρεύουν. Τα είδωλα της ματαιοδοξίας, της περηφάνειας, της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας, της αιματοχυσίας, όλα δορυφορούν το μεγάλο είδωλο του Μαμονά, του αρχισατανά, του Παρά που κυβερνά τα πάντα. Όλα αυτά τα συχαμερά είδωλα θρέφονται από αυτόν τον μέγαν εξουσιαστή που τον έβαλε ο Χριστός αντίμαχος στο Θεό, λέγοντας πως ο άνθρωπος έναν από τους δυο μπορεί να λατρεύει, ή το Θεό ή το Μαμονά. Λοιπόν, αυτός σήμερα είναι ο βασιλιάς της οικουμένης και οι υποτακτικοί του, τα καταχθόνια πνεύματα, δουλεύουν κάτω από τις προσταγές του και μπαίνουν στα μυαλά και στις καρδιές των ανθρώπων και τους κάνουν τρελούς. Και αυτή η παραφροσύνη, σαν να είναι πια η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, τόσο που να περνά για αφύσικο τέρας κανένας άνθρωπος που έχει ακόμα μέσα του τη βλογημένη φρονιμάδα και τη σεμνότητα με την οποία μας στόλισε ο Δημιουργός και που ανάβει στην ψυχή του το καντήλι της συνέσεως. Ο άνθρωπος, λέγει ο Δαβίδ, ενοπλάστηκε από το Θεό τιμημένος, δεν το κατάλαβε. Ανακατεύτηκε με τα ζώα, τα άλογα και έγινε σαν και εκείνα. Άνθρωπος εν τιμιών ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αντί να κρύβονται από ντροπή, καυχούνται για τις ανοησίες που κάνουνε αυτοί οι δαιμονισμένοι από το δαιμόνιο του Μαμονά. Πολλοί από αυτούς, σαν χορτάσουνε κολυμπώντας στα πετρέλαια και στις μπενζίνες, αλλάζουνε τα μαμονάδικα παιγνίδια τους και επιδίδονται στο να μαζεύουν ακριβά πετράδια, αρχαία δαχτυλίδια και μονέδες, πολλά βιβλία και έργα τέχνης. Μα πάντα πίσω από αυτά δεν υπάρχει καμιά αγάπη, ούτε και η ψεύτικη αγάπη του λεγόμενου φιλότεχνου, αλλά πάντα ο πολυλατρεμένος Μαμονάς. Διάβαζα πως κάποιος αφέντης του Παρά, ένας Έλληνας που έχει πολλά παμπόρια,
καράβια, αγόρασε μια ζωγραφιά και την πλήρωσε με τόσα εκατομμύρια όσα θα γλιτώνανε από τη μαύρη δυστυχία χωριά ολόκληρα με πεινασμένους ανθρώπους. Αυτή η ζωγραφιά ήταν έργο ενός φημισμένου ζωγράφου που τον λέγανε Γκογκέν και που ήταν Φραντζέζος και έζησε μια ελληνική ζωή ώσπου στο τέλος πέθανε σε ένα νησί του ωκεανού, στο Ταϊτή, σαν σκύλος ψωριασμένος. Τότε κανένας από τους τέτοιους ανόητους δεν πλήρωνε πεντάρα για τα έργα του Γκογκέν και για τον ίδιο, γιατί δεν είχε δώσει το σύνθημα «Η ληστική καμόρα που διευθύνει αυτά τα πράγματα και που βαπτίζει αριστουργήματα όσα έργα θέλει, ας είναι και τριποτένια». Τώρα όμως, αφού πέθανε και πέθανε στην ψάθα του Ταϊτή ο Γκογκέν, οι τέτοιοι καταχθόνοι δώσανε το πιστοποιητικό πως τα έργα του είναι αριστουργήματα για να τα πουλήσουν στους μαμονάδες και να τα φάνε. Και ο μέγας φιλότεχνος αγόρασε ένα, το πιο ακριβό και ίσως το χειρότερο, και γράψανε οι εφημερίδες και ακούστηκε στην οικουμένη. Μάλιστα μαζί με το αριστούργημα πουλήθηκε και ένα γράμμα από εκείνα που είχε γραμμένα ο ζωγράφος από το Ταϊτή, κλεγόμενος για τη φτώχεια του, και αυτό το πεινασμένο γράμμα πουλήθηκε για 1000 λίρες. Χαίρε βάθος αμέτρητον. Λοιπόν, δεν είναι τρελή η ανθρωπότητα? Και εμείς, οι λίγοι που δεν φτάσαμε σε αυτή τη θαυμάσια και ένδοξη πνευματική κατάσταση, είμαστε για τους τέτοιους κάποια απολυθώματα που απομείναμε μέσα στην εξέλιξη της σημερινής ζωής. Είμαστε οι τρελοί για αυτούς τους τρελούς. Αυτό μου θυμίζει το παρακάτω παραμύθι που έχει βαθύ νόημα. Μια φορά ήταν ένας σουλτάνος γνωστικός και καλός. Σουλτάνος που αγαπούσε σαν πατέρα στον κόσμο αυτούς που είχε στην εξουσία. Είχε και ένα βεζίρι, έναν σοφό άνθρωπο. Και δεν έκανε τίποτα ο σουλτάνος δίχως να πάρει τη γνώμη του. Μια μέρα λέγει ο βεζίρης στο σουλτάνο: «Πολυχρονημένε σουλτάνε, σε 2-3 μήνες ο Αλλάχ θα βρέξει ένα τρελό νερό και πρέπει να το γνωρίζεις για να κάνεις το χρέος σου από τώρα». «Και τι είναι αυτό το τρελό νερό, βεζίρ αφέντη?» το ρώτησε ο σουλτάνος. «Αυτό το νερό», αποκρίθηκε ο βεζίρης, «λέγεται τρελό νερό επειδή όποιος το πιει ή άνθρωπος ή ζωντανό θα τρελαίνεται και θα κάνει πράγματα παλαβά και ανάποδα από ό,τι δείχνει στον άνθρωπο η φρονιμάδα που του έδωσε ο Θεός. Και έτσι θα πέσει στον κόσμο με μεγάλη ταραχή και δυστυχία. Και εμείς οι άρχοντες του δεν θα μπορέσουμε πια να τον κυβερνήσουμε, γιατί μηδέο Αλλάχ δεν μπορεί να κυβερνήσει τρελούς ανθρώπους. Το λοιπόν, τι θα κάνουμε, βεζίρ εφέντη? Είναι ανάγκη, πολυχρονεμένοι μου σουλτάνε, να μαζέψουμε από τώρα, από τούτο το καλό νερό που το πίνουμε και να το φυλάξουμε, για να πίνουμε εμείς οι άρχοντες, ώστε να μην τρελαθούμε κι εμείς μαζί με τους άλλους και να τους κυβερνούμε καλά και με δικαιοσύνη, αφού ο Αλλάχ τους κρέμασε στο λαιμό μας και θα δώσουμε απολογία για τη ζωή τους». Ο σουλτάνος το παραδέχτηκε και πρόσταξε να μαζέψουν καλό νερό στις στέρνες του παλατιού. Στον διορισμένο καιρό, που είπε ο βεζίρης, έβρεξε αληθινά ένα νερό τρελό και πίνοντάς το τρελαθήκανε άνθρωποι και ζωντανά και βγήκανε από τα φρένα τους και τα βλέπανε όλα ανάποδα. Το κακό το λέγανε καλό. Το γνωστικό το λέγανε τρελό. Το τρελό το λέγανε σωστό. Το δίκιο άδικο. Το άδικο δίκιο. Ο σουλτάνος και ο βεζίρης πίνανε από το καλό νερό και έτσι είχαν σωστά τα φρένα τους και κυβερνούσαν δίκαια και γνωστικά τον τρελό κόσμο. Μα ο κόσμος, ενώ αγαπούσε πρωτίτερα τον σουλτάνο και τον βεζίρη, τώρα με το στριμμένο μυαλό του ένιωθε το δικό, το δίκαιο για άδικο και φώναζε κατά πάνω τους πως γινήκανε άδικοι και κακούργοι. Μια μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες, περνούσε ο καιρός και ο κόσμος ολοένα αγρίευε κατά πάνω στον σουλτάνο. Τότε, βλέποντας ο σουλτάνος πως θα τον σκοτώνανε,
Φώναξε μια μέρα το Βεζίρι και του λέει: «Βεζίρι εφέντη, βλέπω πως δεν μπορούμε να συνοηθούμε με αυτούς τους παλαβούς και στο τέλος θα μας σκοτώσουν. Το λοιπόν, ή πρέπει να περιμένουμε ένα τέτοιο τέλος, κυβερνώντας τους δίκαια και καλά, ή να πιούμε κι εμείς από το τρελό νερό, να γίνουμε τρελοί σαν κι αυτούς και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε μαζί τους. Ο Αλλάχ να μας συγχωρέσει που θα χαθεί η αλήθεια με αυτό που θα κάνουμε». Έτσι και έγινε. Ο Σουλτάνος και ο Βεζίρης ήπιανε από το τρελό νερό και τρελαθήκανε και κάνανε κακουργήματα και παράλογα πράγματα, μα ο λαός τους δόξαζε και τους πολυχρόνιζε και τους έλεγε πατεράδες του και φύλακες της δικαιοσύνης και της αλήθειας. Άραγε εμείς που δεν ήπιαμε το τρελό νερό, οι σημερινοί άνθρωποι, και γι' αυτό μας έχουν για τρελούς, άραγε θα βαστάξουμε ή θα το πιούμε κι εμείς το τρελό νερό και θα τρελαθούμε για να μπορούμε να συνοηθούμε και να ζούμε μέσα σε αυτό το φρενοκομείο του σημερινού πολιτισμού. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε.